Καλώς ήρθατε, κύριε Κανέλη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, κερδισμένη ή χαμένη από τη χθεσινή συνάντηση? Ούτε καν χ. Ούτε καν χ. Ούτε καν αγώνα. Είναι το ριζοσπάστη, ούτε λέει, καν αγώνα. Τίποτα καν λέει για τους λαούς. Ούτε καν αγώνα. Πώς τίποτα. Είναι, κοιτάξτε, η επίσκεψη ολόκληρη είναι μια προσωπική διέξοδος θριαμβολογίας για να κρατήσουμε το αίσθημα ότι ανοίγουμε βεντάλια στη διεθνή πολιτική σκηνή. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχει γίνει μετά από συνεννόηση με το ΝΑΤΟ, γι' αυτό και έγινε και παραμονή της εγκρίσεως της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ταυτόχρονα, την ίδια ώρα, άνοιξε μια ατζέντα η Τουρκία που τη συμφέρει πλήρως. Πάντα τη θέτει αυτή την ατζέντα. Ναι, αλλά την άνοιξε και φανερά πια. Εντάξει. Ναι. Είπανε δεν οικοδομούμε, αλλά σκάβουμε θεμέλια. Βάζουμε τα θεμέλια για να οικοδομήσουμε. Ναι, συνήθως, άμα θες να γκρεμίσεις μια οικοδομή, υπονομεύεις τα θεμέλια. Ή άμα θες να χτίσεις, πάλι αρχίζει από τα θεμέλια. Τα περινησιών κλπ. Ακούστε, το ταξίδι αυτό καθ' αυτό, θεωρητικά, γιατί να είναι αρνητικό, θα σας έλεγε κάποιος. Οι σκοπιμότητες είναι που το κάνουν αρνητικό. Δηλαδή? Η στιγμή, ο χρόνος, το περιεχόμενο, θεωρώ προσωπικά, η εκτίμησή μου είναι, η δημοσιογραφική, ας σας πω, και πολιτική μαζί, είναι ότι ο Τσίπρας πήγε ως υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή? Αν τη δείτε, ολόκληρη η κουβέντα είναι σε αυτό το επίπεδο, του Υπουργού Εξωτερικών. Αφού είναι και Υπουργός Εξωτερικών, γιατί το ξεχωρίζεις τώρα αυτό εσύ? Κάτι θες να πεις? Εντάξει, επιμένετε τώρα ότι είναι Υπουργός Εξωτερικών και ο κ. Τσίπρας. Εντάξει, λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι χτίζει και μια καριέρα. Κάποια στιγμή στη για ζωή μετά του θα θέλει να γίνει Μογκερίνη στη θέση της Μογκερίνη. Α, λες, με μαθηματική ακρίβεια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάει να παίξει τον μεγάλο διαπραγματευτή. Δεν μπορείς να παίξεις τον μεγάλο διαπραγματευτή. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι συζητήσανε στα αλήθεια, έτσι. Το μέσα. Αυτές τις δύο ώρες δεν ξέρουμε τι συζητήσανε. Αλλά ότι δεν συζητήσαν ευχάριστα, μπορώ να το κρίνω μόνο από αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και δεν αφορούν ούτε τους λαούς, ούτε τους μισθούς, ούτε από εδώ ούτε από εκεί, ούτε την τιμή των κρεμμυδιών που έλεγε ο δικός σας. Ναι. Γιατί ο θρίαμβος είναι του Κωστίδη που μπήκε μέσα, που είχε τις εικόνες. Ναι, και ναι. Είναι και θρίαμβος εμέσως του Κωστίδη που σπάει το εμπάργκο με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα στο Sky. Βέβαια. Λοιπόν, αφού θα αφήσουμε αυτό, ναι, που ναι. Είναι ένα δυστυχώς πολιτικό, ούτε καν παραπολιτικό. Διότι αφού πήρε ο αποκλεισμός πολιτική διάσταση, ο ξεαποκλεισμός παίρνει επίσης πολιτική διάσταση. Σωστά. Άρα σημαίνει και λίγο πιο προεκλογική περίοδος η οποία εντείνεται τώρα, διότι στην προεκλογική περίοδο τους χρειαζόμαστε όλους και δεν μπορούμε να παίξουμε με ένα-δυο δικά μας κανάλια. Λοιπόν, δεν γίνεται και άρα πρέπει να σπάσουμε τον πάγο για να μην βρεθούμε μπροστά στους οχτρούς. Χάλκι, τους είπαμε εμείς, μουφτίδες, απάντησε ο Ερντογάν. Ακούστε, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα παζάρι η Τουρκία. Δεν αλλάζει. Και δεν χτίζονται έτσι τα πράγματα, διότι, ξεχνάμε, ένα, είναι ενδονατοϊκή. Είναι δύο χώρες του ΝΑΤΟ που το συζητάνε αυτό. Σε αυτή τη φάση δεν μπορείτε να κρίνετε το ταξίδι του Τσίπρα χωρίς να έχετε ρίξει μία ματιά στο τι επιδιώκουν οι Αμερικανοί σε αυτή τη φάση με την Τουρκία. Σε ποιο βαθμό κρατιούνται στο Μανμπρίτζ, δεν προχωράνε με τα πετρέλαια κάτω. Έχουν άλλα συμφέροντα οι Τούρκοι. Αν δείχνουν ή δεν δείχνουν αυτοσυγκράτηση, το ότι μία μέρα δεν πέταξαν τα αεροπλάνα είναι βαθιά υποκριτικό. Και αυτό το επισημαίνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα την όλη υποκριτικό, θα σας πω γιατί. Η μαυή βατάν, πώς τη λένε αυτή η άσκηση της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί εμείς άλλο λέμε όταν λέμε μαυιά, εννοούμε άλλο πράγμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα αυτή τη στιγμή έχει δεσμεύσει μία περιοχή η οποία περιλαμβάνει τον Καστελόριζο. Το μετατρέπει σε διαπόδια κτίση. Τα λέγαμε και πριν. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Οι τόνοι ανεβήκανε πιο πριν. Καλά, μην συζητάμε τώρα, Βρελιάνα, γιατί υπάρχει και μία επικίνδυνη. Ακούστε με. Να μην θέτουμε τίποτα. Δηλαδή, να μην πάμε σε διάλογο, να μην κάνουμε τίποτα. Κύριε Οικονόμου, ποιο είναι εναντίον του διαλόγου? Πότε τον ανοίγει και για ποιο λόγο τον ανοίγει? Σύνδεση με την Αγία Σοφία τώρα φτάνει ο κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι για Μανώλη Κωστίδη. Πάντω, Λιάννα, βλέποντα αυτέ τι εικόνε, σκέψου τώρα μια στιγμή μόνο που μου ήρθε στο μυαλό. Λίγο από πνεύμα Ατατούρκ και μάλλον Βενιζέλος. Σκέφτεσαι τώρα μια σκηνή. Μας λείπει και ένα δάκρυ αυτό, λίγο από Νταβός, λίγο από τέτοιο. Και να κάνει το σταυρό του. Φτιάχνουμε ένα image. Σκέψου αυτή τη στιγμή, Λιάννα. Μπαίνοντας ο Τσίπρας μέσα, να τους άφηνε κόκαλο όλους. Να κάνει το σταυρό του μέσα στην Αγία Σοφιά. Αυτή η επίσκεψη έτσι φτιαγμένη είναι για πολύ, πώς θα σας το πω... Είναι επίπεδο φωτορομάντου. Τουριστικού δηλαδή. Είναι τουριστικό. Μάλιστα. Και είναι τουριστικό κακό εννοούμενο. Οι οφειλημένοι θα βγουν οι Τούρκοι. Mm-hmm. Που είναι αντιμέτωποι γιατί με την UNESCO. Γιατί οφειλημένοι Τούρκοι. Μπαίνει ένας πρωθυπουργός στην Αγία Σοφιά, οφειλημένοι Τούρκοι και εδώ. Ακούστε με, θα βγουν και οι Τούρκοι πρωτίστως. Οι οποίοι δηλαδή έχουν και τους δημοσιογράφους τους μέσα, έχουν και τα σύμπαντα της ανθρωπότητας εκεί. Mm-hmm. Του κάνουν μια ξανάγηση στο μουσείο, έχουν προβλήματα με την UNESCO, πιέζονται λόγω των διαδηλώσεων που γίνονται απ' έξω. Αλλά είναι δημοκρατική χώρα η Τουρκία.
Mm-hmm. Είναι πολύ δημοκρατική χώρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ δημοκρατική. Α, περνάει αυτό το μήνυμα. Ναι, είναι πολύ δημοκρατική. Σου αφήνουμε και τον Έλληνα πρωθυπουργό. Αυτό θα παίξουν οι Τούρκοι, παιδί μου. Ο καθένας θα παίξει αυτό που θέλει. Εμείς τι θα παίξουμε, ότι έγινε θρήσκος. Όχι. Θα λέμε ο πρώτος πρωθυπουργός που πήγε μετά τον. Αυτά όμως είναι συμβολικά. Είναι χαντρούλες είναι. Χαντρούλες. Τα χοντρά πράγματα είναι αλλού. Έχουμε τα Σκόπια που ολοκληρώνονται. Έχουμε δώσει τις παραχωρήσεις του περίκλης του κράτους στην Θεσσαλονίκη. Ενεργοποιούμε τώρα το κομμάτι Θεσσαλονίκη-Σμύρνη. Αλλά συνδεδεμένο όμως είναι και με το τι συμβαίνει στα Βαλκάνια, έτσι. Ναι. Με το τι έχει πετύχει. Συνδέεις σε αυτό. Βέβαια, και με το τι έχει πετύχει η Τουρκία. Δεν το βλέπεις τουριστικό μόνο. Αντιθέτως. Γεωστρατηγικό, εμπορικό, οικονομικό, μείζον. Κάποιοι θα βγάλουν πάλι λίγοι, πολλά λεφτά. Ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί να βγάλει λεφτά. Τώρα δεν θα ανεβούν τα μεροκάματα. Μια ματιά στην Κόσκο και θα καταλάβει κάποιος. Δεν πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία όμως, κυρία Κανέλη. Σας είπε κανένας να μην μιλάτε. Εξαρτάται αν θα μιλάτε. Έπρεπε όρους... να γίνει αυτή η συνάντηση τώρα, ναι ή όχι. Καθόλου. Κατά την άποψή μου, καθόλου. Ήταν εντελώς αρνητική η συγκυρία. Είναι συγκυρία η οποία προϊονίζεται εκβιαστική λύση του Κυπριακού. Γιατί επελέγει ανοίγει αυτή η χρονική στιγμή, λοιπόν. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αυτό και ακριβώς για αυτό δημόσια το λόγο. Δημόσια δεν υπόθηκε τίποτα. Από τον ΝΑΤΟ, από το ΝΑΤΟ έχει λεχθεί. Στις εκθέσεις τους έχει λεχθεί. Από τα ανατοϊκά στόματα έχει λεχθεί. Από τα αμερικανικά στόματα έχει λεχθεί. Άνοιξε ξαφνικά ένα θέμα ανταλλαγής σε πολιτισμικό επίπεδο. Εντάξει, και η USA τα ίδια πράγματα κάνει. Και οι μη κυβερνητικές πολιτισμικές οργανώσεις τα ίδια πράγματα κάνουν. Άνοιξε ένα τζιβερίσι, δώσουμε αυτό στη Θράκη, να σου δώσουμε αυτό στην πόλη. Πάντα το λέγε, μα τώρα το στα σοβαρά είμαστε. Στα σοβαρά είμαστε αυτή τη στιγμή και το συζητάμε. Το συζητάμε ως... εντάξει, να σας πω κάτι τώρα. Εδώ μιλάμε για τους έξι εδώ. Έτσι, μιλάμε για τους έξι. Τους μιλάμε μας για το ενδεχόμενο να υπάρχουν εκλογές. Μιλάμε για το... ξαφνικά μας πήρε ο πόνος για την ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα βλέπουμε αυτά στην Ελλάδα. Τα έχουμε δει και σε άλλες εποχές. Για να μην φύγουμε από αυτό, πιστεύετε ότι με τους 8, το με τους 8 αυτό... μπορεί να έχουμε μπλεξίματα, κυρία Κανέλη? Όχι, αλλά όταν πας εκεί και σου έχουν προκηρύξει το κεφάλι και λες ως πρωθυπουργός για πρώτη φορά είναι ανεπιθύμητη στην Ελλάδα. Οι πραξικοπηματίες, λες, είναι ανεπιθύμητη. Οι πραξικοπηματίες. Δεν είναι. Είναι ανεπιθύμητη. Πρέπει να τους υποδεχτούμε κιόλας. Όχι, όχι, όχι. Είναι ανεπιθύμητη στην Ελλάδα, αλλά εγώ σέβομαι το δικαιϊκό σύστημα. Εντάξει, το δικαιϊκό σύστημα το σέβεται κάποιος γενικός. Γιατί δεν το σέβεται μόνο απέναντι στους Τούρκους. Mm-hmm. Για να γίνω και απολύτως κατανοητή για αυτό το θέμα. Δεν άφησε όμως και περιθώριο κανένα ο κ. Τσίπρας με αυτό που είπε. Μπορείτε να ανατρέψετε τη χειρονομία του Τσίπρα στην Τουρκία, μια και είχατε και αποκλειστικότητα. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να την λατρέψετε. Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα σε κανένα εκτός από τον ίδιο τον Τσίπρα. Και ενδεχομένως τον ίδιο τον Ερντογάν. Για τη χώρα, δηλαδή, λοιπόν, είναι καλό ότι πάμε σε μια υποτιθέμενη εξομάλυνση στο μέλλον. Με, αυτή τη στιγμή για τη χώρα, εάν συζητήθηκε κάτι, θα συζητήθηκε στο επίπεδο το ενεργειακό των αγωγών. Ποιο θα πάει μπροστά και ποιο θα πάει πίσω. Και αν θα δημόσια πάει ο Blue Stream ή αν θα πάει ο Turkish Stream. Μάλιστα. Αν θα πάει ο Turkish Stream, με ποιου όρου θα πάει. Mm-hmm. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι αν προωθηθούν αυτή τη στιγμή ελληνοτουρκικά ο αγωγός, εσείς και η Τουρκία θα χεστείτε στο τάλιρο από τους αγωγούς, οι πολίτες, ως πολίτες δηλαδή, θα φτηνίνει η βενζίνη, θα δοθεί δωρεάν πετρέλαιο στους αγρότες που είναι στους δρόμους αυτή τη στιγμή και δεν ενδιαφέρεται κανένας γιατί δεν κάνουν τουρισμό βεβαίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Άρα με αυτή την έννοια, όταν τα βλέπετε στενά και όλη η διαδικασία γίνεται υπό την, το ξεχνάμε, την αιγίδα του ΝΑΤΟ, την προτροπή του ΝΑΤΟ, τη διευκόλυνση του ΝΑΤΟ. Την, σύμμαχοι είμαστε, Βρελιά, να φανάμε, μορφή... τι θα κάνουμε. Μα σύμμαχοι ήταν. Σύμμαχοι είμαστε. Σύμμαχοι ήταν. Μαζί και, και η Τουρκία και η Ελλάδα, όταν έγινε εισβολή, σύμμαχοι ήταν. Παραμένουν σύμμαχοι μέχρι τώρα. Σωστά. Παρά την εισβολή και την κατοχή. Θα λυνόταν το Κυπριακό, μια χαρά, το είδατε. Έπειτα, μιλάμε για την κατασκευή ενός δευτέρου σχεδίου ΑΝΑΝ, η οποία προχωράει αυτή τη στιγμή και είναι αρνητική. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Τώρα σε αυτό, ακούστε τους το βαθείς γνώστες, όχι εμένα, ναι. Πού το είδες αυτό. Τους βαθείς γνώστες του Κυπριακού, ναι, και θα δείτε σε ποιο βαθμό ανησυχούν. Δεν τους νοιάζει αυτή τη στιγμή. Λες ότι προχωράει κάτω από το τραπέζι το Κυπριακό. Απολύτως. Σε τι βάση. Με μοντελάκι τα Σκόπια. Αν σας αρέσει πάρα πολύ η Συμφωνία των Σκοπίων, θα τη δείτε να εφαρμόζετε. Άρα στον Αναστασιάδη από ό,τι άκουσα. Μα απολύτως. Άρα λες ότι μεθοδεύεται. Και πήγε υποχρεωμένη να συμφωνούμε όλοι με τον Αναστασιάδη. Λύση τύπου Σκοπίων στο Κυπριακό. Πάει φουλάτα για δεύτερο τύπο, δεύτερο τύπος ΑΝΑΝ. Μάλιστα. ΑΝΑΝ 2. Χειρότερο από το 1. Και αρχίζουμε και μιλάμε για ομοσπονδιακό κράτος. Mm-hmm. Πού είναι η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού? Είπαμε στη βάση του ΟΗΕ. Τον αποφάσισε το ΟΗΕ. Αυτό είπε ο Τσίπρας. Ποιο σήκωσε κεφάλι στην Κύπρο? Ποιο σήκωσε κεφάλι? Ο λαός δεν σήκωσε κεφάλι την πρώτη φορά. Στο δημοψήφισμα. Ναι. Τώρα λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε όχι την Αγία Σοφιά,
αν θέλετε, και οτιδήποτε χρειαστεί, για να μην υπάρξει αντίδραση από τα κάτω σε λύσεις που δεν είναι αρεστές. Αυτό το πράγμα είναι για μεγάλα συμφέροντα. Παίζεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Θα βγουν πολύ ωραία πρωτοσέλιδα, θα βγουν και πολύ ωραίες λεζάντες. Μπορεί και κάποιοι να το πλασάρουν ότι έπαψε να είναι άθεος ο Τσίπρας γιατί πήγε στο μουσείο που λέγεται Αγία Σοφιά. Τα έχουμε δει και αυτά. Έχουμε δει και εκκλησίες και προσκυνήματα και αγιαώρη και σταυρούς και τούτα και εκείνα και τα άλλα, για να κρατήσουμε και ένα κομμάτι από εδώ και ένα κομμάτι από εκεί, να πάμε σε εκλογές πασχαλιάτικα. Πασχαλιάτικα, εκεί τα βλέπετε. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Το Μάιο δηλαδή. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν το βλέπετε. Πριν το Πάσχα βλέπεις εκλογές. Είναι και αυτό στο τραπέζι. Είναι και αυτή μία εκδοχή. Κυρία Κανέλη, ευχαριστούμε πολύ. Θα την ξεκάψουν κάποιοι άλλοι. Το πρόβλημα είναι να μην τζουρουφλιστεί ο ελληνικός λαός. Και για να μην τζουρουφλιστεί, ας είναι καλά το κουκουέ που είναι σταθερό και ίδιο κατ' όχι. Και κρατάει γερά. Καλημέρα σας, κυρία Κανέλη. Και κυρίως δεν κάνει. Δεν είναι με υποσχετική κόμμα, ξέρετε. Ούτε ντεμενάδες. Δεν είναι με υποσχετική κόμμα. Καλημέρα, κυρία Κανέλη.